Στο τελευταίο μέρος τώρα της εκπομπής μας, λευκές νύχτες διοργανώνονται τα τελευταία χρόνια από όλο ένα και περισσότερους δήμους προκειμένου να τονωθεί η εμπορική κίνηση στις τοπικές αγορές. Τα καταστήματα στη διάρκεια της λευκής νύχτας, παράλληλα με εορταστικές κυρίως εκδηλώσεις των Χριστουγέννων, παραμένουν ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ, έτσι ώστε όσοι παίρνουν μέρος στις εκδηλώσεις, στα χορευτικά, στα μουσικά σχήματα, τα παιδιά, οι γονείς που κάνουν βόλτες στις πλατείες, να έχουν την ευκαιρία να μπουν και στα μαγαζιά και να τονωθεί και η τοπική αγορά. Η Θέρμη ούτως ή άλλως ήταν πρωτοπόρο σε αυτή την κίνηση και ακολούθησαν πάρα πολλοί δήμοι. Σήμερα, για παράδειγμα, ο Εμπορικός Σύλλογος του Πανοράματος έχει αποφασίσει να διοργανώσει τη λεγόμενη Λευκή Νύχτα. Να δούμε το βίντεο που μας έρχεται από τη Θέρμη. Λαμπρή ήταν η Λευκή Νύχτα που διοργάνωσε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά η Ένωση Εμπόρων και Επαγγελματιών του Δήμου Θέρμης λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Η αγορά της Θέρμης λειτουργήσε από τις 7 έως τις 12 το βράδυ. Στο χρονικό αυτό διάστημα, τα εμπορικά καταστήματα είχαν ειδικές προσφορές και εκπτώσεις για τους καταναλωτές, κάποιες από τις οποίες άγγιξαν το 50%. Πέρα από τις προσφορές στην κεντρική πλατεία, καθώς και στους βασικούς εμπορικούς δρόμους της Θέρμης, επικράτησε εορταστική ατμόσφαιρα με πλήθος εκδηλώσεων, την παρουσίαση των οποίων έκανε ο Χρήστος Φερεντίνος. Είναι μια δράση που στοχεύει στην ανάπτυξη της αγοράς, στην τοπική επισκεψιμότητα, να συνδυαστεί με τη χαρά, με τη διασκέδαση. Σύλλογοι όπως οι Σεραίοι, οι Γενείς Μακεδόνες, οι Θρακιώτες έχουν φέρει έθιμα από προηγούμενα έτη, από το 18ο αιώνα, φέραν τα δίδυμα τείχη από την Οριστιάδα, από την Ημαθία και από σε δυότικα έθιμα της περίοδου 30 με 50, τα αναβιώνουν στους δρόμους. Η Κούκλου Σάξ είναι μια άλλη μπάντα 25 ατόμων σαξοφωνιστών, οι οποίοι παρουσιάσαν το έργο τους. Είναι οι Φάμπουλους, οι οποίοι κάνουν την συναυλία στην κεντρική πλατεία. Δράσεις υπάρχουν σε όλους τους δρόμους. Μπορείτε να έρθετε, να επισκεφτείτε την αγορά, να ψωνίσετε, να καταναλώσετε σε πολύ προσιτές τιμές και μετά να κάτσετε να διασκεδάσετε στα ωραία μαγαζιά μας. Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές και σας περιμένουμε. Στις εμπορικές γειτονιές στήθηκαν τραπέζια και ψησταριές με μπόλικο κρασί και κεράσματα για τους επισκέπτες. Ταυτόχρονα το φετινό εορταστικό πρόγραμμα περιελάμβανε Λούνα Πάρκ για τους μικρούς επισκέπτες, ξυλοπόδαρους και ταράνδους, μασκότ, άι βασίλιδες, νερόφουσκες, μπαλόνια και face painting. Και ξεδιπλώθηκε σε όλο το εμπορικό κέντρο της Θέρμης. Στην πλατεία της Θέρμης υπήρχαν ξύλινα σπιτάκια με χριστουγεννιάτικα ζαχαρωτά αλλά και ζεστό κρασί. Ένα όμορφο περίπτερο φιλοξενούσε την πνοή Ελπίδας, η οποία στηρίζει περισσότερες από 80 οικογένειες. Το πρώτο σύστημα προσκόπων Θέρμης και τα μέλη του προσέφεραν ζεστή σοκολάτα στους επισκέπτες, ενώ όλα τα εορταστικά δρόμενα έγιναν με τη στήριξη και τη βοήθεια για μία ακόμη χρονιά εθελοντών πολιτικής προστασίας της Θέρμης. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε στην κεντρική εξέδρα το άνομα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου από τον Δήμαρχο Θέρμης Θεόδωρο Παπαδόπουλο, παρουσία του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζικώστα, του Προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Μιχάλη Ζορπίδη και του Προέδρου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εμπόρων Ελλάδος Γεώργου Καρανίκα, καθώς και των εκπροσώπων των εμπορικών συλλόγων. Γιορτάζει η αγορά της Θέρμης και όχι μόνο, είναι το ξεκίνημα της Χριστουγεννιάτικης περίοδου. Η προσέλευση του κόσμου είναι απίστευτη. Νομίζω ότι είναι ένα ενθαρρυντικό μήνυμα για τις γιορτές των Χριστουγέννων και την αγοραστική κίνηση. Ελπίζω ότι όντως το σημερινό μήνυμα θα διαρκέσει όλη τη σεζόν. Εύχομαι καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα σε όλο τον κόσμο και ειδικά στους καταναλωτές που τόσο τους έχουμε ανάγκη. Όπως βλέπετε, υπάρχει ο κόσμος γιορτάζει, τα καταστήματα έχουν πολύ καλές προσφορές. Υπάρχουν πάρα πολλοί καταναλωτές, έχει κατακλειστεί ο κόσμος. Νομίζω πως φέτος έχει πέρα από κάθε προσδοκία επιτυχία. Υπάρχει χαμόγελο, υπάρχει αισιοδοξία, μπαίνουμε σε εορταστικό κλίμα. Και νομίζω πως έχουμε πετύχει το σκοπό μας. Βοηθάμε τους επαγγελματίες, συναδέλφους μας και εμείς βοηθάμε και τους δημότες της Θέρμης. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλές γιορτές. Η Λευκή Νύχτα στη Θέρμη είναι μια θεσμοθετημένη εκδήλωση της Ένωσης Επαγγελματιών και Εμπόρων Θέρμης, την οποία στηρίζει ο Δήμος, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και φέτος για πρώτη χρονιά και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως συνδιοργανωτές.
Τώρα να επιστρέψουμε στο θέμα που είπαμε σε σχέση με την εκδήλωση που είναι σε εξέλιξη στο Μακεδονία Παλάς. Είναι υπό την αιγίδα του ΣΕΒΕ και φυσικά στο πλαίσιο της δέσμευσης της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την προώθηση των μακεδονικών προϊόντων με το ειδικό μακεδονικό σήμα. Οι πολιτικές και η περιφερειακή ανάπτυξη που φέρνουν τα ειδικά ευρωπαϊκά σήματα είναι το αντικείμενο της συνάντησης. Ο Βασίλης Παναγιωτίδης είναι στο ρεπορτάζ για να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Βασίλη, βλέπουμε ότι γίνεται πράξη βήμα προς βήμα, μέρα με τη μέρα, όλη αυτή η προσπάθεια και για τα μακεδονικά προϊόντα. Ακριβώς, Κατερίνα. Τώρα βέβαια έχουμε μια συνάντηση εργασίας εδώ, στο ξενοδοχείο της πόλης. Είναι μια συνάντηση εργασίας με τίτλο «Ευρωπαϊκά συλλογικά σήματα και περιφερειακή ανάπτυξη, η περίπτωση των μακεδονικών προϊόντων». Με την πρωτοβουλία γίνεται αυτή η συνάντηση της Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Άννας Μισέλα Σημακοπούλου. Mm-hmm. Βρίσκονται εδώ πέρα αρκετοί φορείς της πόλης, βασικά όλοι οι φορείς της πόλης και πρόεδροι των επιμελητηρίων και γενικότερα των συλλόγων, των επιχειρηματίες. Είναι όσοι ενδιαφέρονται για να μάθουν για αυτό το σήμα ουσιαστικά που προσπαθούν να κατοχυρώσουν ευρωπαϊκά και παγκόσμια εδώ και αρκετό διάστημα για να μπορέσουν τα μακεδονικά προϊόντα να προστατευτούν. Μάλιστα, να αναφέρουμε, Κατερίνα, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή στο βήμα για να μιλήσαν ο πρόεδρος των εξαγωγών Βορείου Ελλάδος, ο κ. Κωνσταντόπουλος, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι τα μακεδονικά προϊόντα τόσα χρόνια ήταν αποστάτευτα. Κάτι το οποίο πλέον με αυτό το σήμα θα πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή, θα πρέπει, όπως είπε και ο ίδιος, σε όλα τα προϊόντα που παράγονται στη μακεδονική γη, και δεν μιλάμε μόνο για τα αγροτικά προϊόντα ή τα προϊόντα που έχουν να κάνουν με τρόφιμα, αλλά για όλα τα προϊόντα που παράγουν όλες οι επιχειρήσεις, θα πρέπει να φέρουν αυτό το σήμα. Αυτό ανέφερε και ο κ. Κωνσταντόπουλος. Από εκεί και πέρα, να σημειώσουμε ότι περιμένουν όλοι τους όσοι ασχολούνται με αυτό το κομμάτι την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το σήμα, γιατί ακόμα δεν έχει παρθεί, δεν έχει δοθεί η έγκριση, να σημειώσουμε, αλλά από ό,τι φαίνεται θα την πάρουν ώστε να μπορέσουν να προστατευτούν τα προϊόντα και να ξεχωρίζουν φυσικά από τα προϊόντα που θα παράγει η γείτονα χώρα η Βόρεια Μακεδονία, η οποία θα φέρει τον τίτλο Βόρεια Μακεδονία. Δεν θα μπορούν δηλαδή να έχουν προϊόντα ουσιαστικά που να φέρουν το όνομα Μακεδονία. Θα πρέπει να αναγράφεται πάνω το Βόρεια Μακεδονία για να μπορούν να ξεχωρίζουν και να μην παραπλανούν το κοινό. Αυτό πώς θα διασφαλιστεί, Βασίλη? Θα γίνουν προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση? Θα γίνουν προσπάθειες από αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό και μάλιστα υπάρχει μια έκθεση η οποία θα παρουσιαστεί σήμερα εδώ πέρα. Δεν έχει παρουσιαστεί ακόμα, αλλά θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της συνάντησης από τον δικηγορικό σύμβολο Θεσσαλονίκης. Είναι ο πρόεδρος, ο κ. Κυριακίνας, εδώ πέρα στην εκδήλωση, η οποία θα παρουσιαστεί για τον τρόπο που θα μπορούν να κατοχυρωθούν όλα αυτά και τα στοιχεία που έχουν και πώς θα μπορούν νομικά να μπορέσουν να κατοχυρώσουν το σήμα και να μην υπάρχει πρόβλημα στις συναλλαγές, στις διαδικασίες, στην παγκόσμια αγορά ουσιαστικά, να μην έχουν πρόβλημα τα προϊόντα, τα ελληνικά, τα μακεδονικά. Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν. Θα υπάρχει συνέχεια σίγουρα σε αυτή την προσπάθεια, Βασίλη, που ξεκινάει. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι που θα ολοκληρωθεί από τη μία μέρα στην άλλη. Γι' αυτό και βλέπουμε και αυτές τις εκδηλώσεις. Φυσικά και όχι, γιατί πρέπει, Κατερίνα, να ενημερωθούν οι επιχειρηματίες, οι επιχειρήσεις. Πρέπει να ενημερωθούν όλοι για την διαδικασία αυτή. Πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία να τοποθετήσουν τα προϊόντα τους πάνω αυτό το σήμα. Επίσης, θα πρέπει να γίνει αυτό που είπαμε, να εγκριθεί αρχικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουν να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Έγιναν οι πρώτες κινήσεις, έχουν γίνει ό,τι πρέπει να γίνει. Βλέπουν όλοι πολύ θετικά ότι θα πάρει την έγκριση το σήμα και σιγά σιγά θα μπορούν να ξεκινήσουν τις διαδικασίες να συνοδεύει τα προϊόντα. Ναι, να γνωρίσουν οι ίδιοι επιχειρηματίες τη διαδικασία και τι πρέπει να κάνουν και από εκεί πέρα σιγά σιγά τα προϊόντα να μπορέσουν να βγουν προς το εξωτερικό με αυτό το σήμα. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ για τις λεπτομέρειες. Καλή συνέχεια, Βασίλη. Τώρα πάμε να δούμε τις εικόνες επικινδυνότητας που καταγράψαμε με την κάμερα του Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας στη γέφυρα του Αξιού και λόγω των καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν χθες και λόγω των έργων που εκτελούνται στην περιοχή. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί περιγράφεται και καταγράφεται το πώς είναι ο δρόμος. Κατά από δύσκολες συνθήκες, με βροχόπτωση, επιχειρήσαμε να δείξουμε την επικινδυνότητα της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης. Λίγα μέτρα πριν από τη γέφυρα του Αξιού γίνονται εδώ και αρκετούς μήνες εργασίες συντήρησης. Οι οδηγοί μετά από τα διόδια των Μαργάρων με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς στενεύει το οδόστρωμα πάνω στη γέφυρα. Πριν
πριν από λίγο καιρό, δηλαδή πριν κάνα χρόνο, ήταν κλεισμένο το ένα, η μία η λωρίδα, η οποία ήταν η ασφαλείας. Τώρα κλείσανε και την επόμενη. Σε μία επικοινωνία που είχα εγώ με την Εγνατία Οδό, γιατί ενδιαφέρονται οι οδηγοί και λένε τι γίνεται πάνω στη γέφυρα τόσα χρόνια και τι γίνεται. Είχα επικοινωνία με έναν υπεύθυνο και της Εγνατίας, μου είπε ότι η γέφυρα έχει πρόβλημα και προσπαθούν να την επισκευάσουν, να την κάνουν. Και μάλιστα λέει θα γίνουν και άλλες παρεμβάσεις ως προς τη διέλευση των αυτοκινήτων. Το συγκεκριμένο σημείο που βρισκόμαστε, το πλάτος της ασφάλτου αρχίζει να περιορίζεται σε δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Όμως θα παρατηρήσετε πίσω μου σε μεγάλη απόσταση από το σημείο που βρίσκομαι ότι έχει τοποθετηθεί η σχετική σήμανση. Κατά την αυτοψία που κάναμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Οργάνωση Μεταφορές Ασφαλής, Δρόμοι Ασφαλής, διαπιστώσαμε αρχικά ότι απαγορεύεται η διέλευση των βαρύων οχημάτων άνω των 40 τόνων, ώστε να μην επιβαρύνεται η γέφυρα. Βάλαν πινακίδες για 40 τόνους. Εδώ περνάνε αυτοκίνητα τα οποία έχουν τεράστιο βάρος. Πολλές φορές και ειδικά φορτία περνάνε από πάνω, με 60 και 70 τόνους. Κάποιος πρέπει να πάρει την ευθύνη να μας πει, ξέρετε, ή να βάλουν έναν άνθρωπο να λένε στα διόδια δεν περνάει αν είσαι παραπάνω από 40 τόνους. Η πινακίδα που έχει τοποθετηθεί προειδοποιεί τους οδηγούς ότι το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας είναι τα 60 χιλιόμετρα την ώρα, κάτι όμως που δεν το διαπιστώσαμε, καθώς οι οδηγοί είτε βιάζονται είτε δεν το παρατηρούν ή μπορεί και να το αγνοούν. Και αφού λέμε για βάρος και αφού στενεύουμε το δρόμο, έτσι, το εκείνο που κάνουμε είναι μειώνουμε, βάζουμε μια πινακίδα, μειώνουμε ταχύτητα. Τώρα σε αυτόν τον δρόμο, έτσι, στα καλά καθούμενα, μας μειώνουμε ταχύτητα. Για την παρούσα κατάσταση ζητήσαμε από τους οδηγούς να μας μιλήσουν για την επικινδυνότητα του δρόμου. Πόσα χρόνια αυτή η κατάσταση? Απλά δεν ξέρω τι προβλέπετε. Σημαίνει ότι δεν είναι και επικίνδυνο. Σαφώς και είναι επικίνδυνο, δεν το συζητάω, και ειδικά με τέτοιο καιρό που έχει ομίχλη. Σαφώς, και ειδικά όταν πληρώνουμε τα διόδια. Πληρώνουμε τα διόδια για να έχουμε ποιότητα στο αυτοκίνητο δρόμου, όχι απλά για να πληρώνουμε. Πρέπει να γίνει, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι γεγονός, εντάξει. Μα είναι θέμα επικινδυνότητας. Και από τη στιγμή που υπάρχουν διόδια, πληρώνεις, άρα δίνω τις εισφορές μου εντός και εκτός εισαγωγικών στο κράτος, πρέπει να έχω και την άμεση και την αντίστοιχη μεταχείριση για αυτά που δίνω. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, συμβαίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πρέπει γρήγορα να τερματιστεί αυτό. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Πρέπει γιατί? Γιατί στενεύει απότομα και έχει πιθανότητες να τρακάρουν τα οχήματα εκεί σε εκείνο το σημείο. Όταν από εκεί έρχονται πολλά αυτοκίνητα μαζί και πέφτουν πάνω στη γέφυρα, ενώ έχουμε 4 λωρίδες, γίνονται απότομα 2, καταλαβαίνετε, υπάρχει πρόβλημα. Σε όλα αυτά που καταγράψαμε, ίσως χρειάζεται να γίνουν τροποποιήσεις για τα μέτρα που αφορούν την οδική ασφάλεια, αλλά και να γίνει αυστηρός έλεγχος για την τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καθώς καθημερινά διέρχονται χιλιάδες αυτοκίνητα από την Εθνική Οδό και το συγκεκριμένο σημείο της γέφυρας, λόγω των καιρικών συνθήκων, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για τους οδηγούς. Βρυξέλλες, Μιλάνο, Ζυρίχη, Βερολίνο είναι μόνο κάποιοι από τους προορισμούς που εντάσσει πλέον στο πρόγραμμά της η Aegean, όπως παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου προχθές. Μάλιστα, ο αερομεταφορέας θα βάλει και 2 ελληνικά νησιά στις απευθείας πτήσεις, όλα αυτά από Θεσσαλονίκη. Να δούμε το ρεπορτάζ. Στην ενίσχυση της παρουσίας της στη Θεσσαλονίκη προχωράει η Aegean, η οποία από τον Απρίλιο του 2020 θα προσθέσει 8 νέες πτήσεις από το αεροδρόμιο Μακεδονία σε πόλεις του εξωτερικού και σε ελληνικά νησιά. Συγκεκριμένα για την περίοδο Απριλίου-Οκτωβρίου 2020 θα πετάει από τη Θεσσαλονίκη προς Βαρκελόνη, Βρυξέλλες, Ρώμη, Μιλάνο, Ζυρίχη, Βερολίνο και στην Ελλάδα σε Λίμνο και Ικαρία. Όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ευτύχης Βασιλάκης στην παρουσίαση του νέου προγράμματος για το 2020 που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, θα γίνει μια προσπάθεια να κρατηθούν κάποιες από τις πτήσεις και το χειμώνα, ώστε να επεκταθεί η σεζόν. Ο σχεδιασμός είναι αυτές οι πτήσεις να πετάξουν για το καλοκαίρι, που σημαίνει Απρίλιο-Οκτώβριο. Η προσπάθεια θα είναι, ελπίζω να μπορέσει να συμβάλλει και η Fraport σε αυτό, να μπορέσουμε να κρατήσουμε κάποιες από αυτές και το χειμώνα. Δεν θα μπορέσουμε να τις κρατήσουμε όλες, είμαι σίγουρος, αλλά ελπίζω να μπορέσουμε να κρατήσουμε κάποιες από αυτές το χειμώνα, ώστε σταδιακά να επεκτείνουμε αυτό που λέμε περισσότερο τη σεζόν. Ανακοινώσαμε μόλις τώρα ότι επεκτείνουμε το πρόγραμμά μας κατά 1,5 εκατομμύριο θέσεις, εκ των οποίων 1,1 εκατομμύριο θέσεις είναι θέσεις εξωτερικού, με 11 νέους προορισμούς, 8 από τη Θεσσαλονίκη, 2 από την Αθήνα και 1 από την Κέρκυρα. Και εντάσσοντας βέβαια στο πρόγραμμά μας το θερινό του 2020 και τα 6 πρώτα 3-20 και 3-21 νέων,
τα οποία θα έχουμε μέχρι τα μέσα αυτής της χρονιάς. Είμαστε χαρούμενοι που το κάνουμε αυτό το πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη και επενδύουμε στο μέλλον της Ελλάδας, επενδύουμε στον τουρισμό της Ελλάδας και ελπίζουμε να και άλλοι φορείς να συνεχίσουν και να ακολουθήσουν αυτή την προσπάθεια. Η παρουσίαση του νέου προγράμματος έτυχε θερμής αποδοχής από τους φορείς της περιοχής, οι οποίοι τόνισαν ότι θα ενισχύσει το τουριστικό προφίλ της Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι μια εταιρεία όπως η Aegean ανακοινώνει σήμερα ότι θα αυξηθούν κατά 25% τα δρομολόγια της από και προς Θεσσαλονίκη και κυρίως προς χώρες του εξωτερικού. Κάτι που έρχεται να προσθεθεί στην ήδη σημαντική προσπάθεια που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια ως περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για να καταστήσουμε τη Βόρεια Ελλάδα, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη, το αεροδρόμιό της δηλαδή, ως έναν πόλο για τον εισερχόμενο τουρισμό για ολόκληρη τη χώρα. Το έχουμε καταφέρει. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που η Κεντρική Μακεδονία είναι η πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα σε αφίξεις τουριστών. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα οι νέες πτήσεις που απευθύνονται από τον Απρίλιο μέχρι και τον Οκτώβριο. Σημαίνουν νέες εθνικότητες, όπως για παράδειγμα η Βαρκελόνη σημαίνει Ισπανία. Όπως το Βερολίνο ενισχύει ακόμη περισσότερο την γερμανική αγορά όσον αφορά φυσικά και τη Χαλκιδική, την Πιερία και την Θεσσαλονίκη. Για μας είναι πολύ σημαντικό ότι προσθέτονται πολλές νέες θέσεις σε νέα αεροσκάφη και σε μια αεροπορική εταιρεία η οποία πρωταγωνιστεί. Γιατί έχοντας στο χέρι μια καλή αεροπορική εταιρεία, σίγουρα μπορεί να πρωταγωνιστήσουν και αντίστοιχοι προορισμοί. Είμαστε ευχαριστημένοι. Βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια ακριβώς υπάρχει μια μεγάλη τάση επενδύσεων από ιδιώτες στο κομμάτι αυτό. Ο τουρισμός στην Κεντρική Μακεδονία έχει τη μεγαλύτερη δυναμική στη χώρα και αυτό πιστώνεται ακριβώς και από τους ιδιώτες που εμπιστεύονται αυτή τη στιγμή τη Θεσσαλονίκη. Αλλά και φυσικά έχουμε μπροστά μας και το αεροδρόμιο Μακεδονία, το οποίο θα εξελιχθεί σε ένα νέο κόμβο για την ευρύτερη περιοχή, εφόσον και όταν θα πραγματοποιηθεί η επένδυση της Fraport. Επιπλέον, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην αναβάθμιση και τον διπλασιασμό του lounge της στα 500 τετραγωνικά μέτρα, το οποίο θα λειτουργήσει με το ξεκίνημα του νέου αεροσταθμού. Δεκάδες είδη πρώτη ανάγκη από τρόφιμα μακράς διαρκείας μέχρι και ρούχα συγκεντρώνει το χαμόγελο του παιδιού προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των οικογενειών που έχει πραγματικά αναλάβει το χαμόγελο του παιδιού στους χώρους του. Στη Δυτική Θεσσαλονίκη δέχεται καθημερινά από πολίτες όλα αυτά τα αγαθά που προαναφέραμε, ενώ παράλληλα οι οικογένειες πηγαίνουν σε πολύ διακριτικό βέβαια καθεστώς και περιβάλλον για να τα παραλάβουν. Ας μην ξεχνάμε ότι στις ανάγκες των παιδιών περιλαμβάνονται πάντα και τα παιχνίδια και τα βιβλία, ειδικά για αυτές τις γιορτινές μέρες που διανύουμε. Τρόφιμα, ρούχα και παιχνίδια συγκεντρώνει για άλλη μια χρονιά το χαμόγελο του παιδιού προκειμένου να καλύψει τις γιορτινές ανάγκες των οικογενειών που έχει υπό τη φροντίδα του. Αυτή την περίοδο κάνουμε την κινητοποίηση, μια συγκέντρωση με είδη για τα Χριστούγεννα 2019. Θέλουμε και ευελπιστούμε κάθε παιδί και κάθε οικογένεια να έχει τα απαραίτητα για να περάσει αξιοπρεπέστατα τις γιορτές τους. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα κυρίως, χρειαζόμαστε βέβαια και παιχνίδια και ρουχισμό, αλλά αυτό το διάστημα, αυτό που έχουμε ανάγκη για να έχουν τα απαραίτητα και αναγκαία, είναι από τρόφιμα μακράς διαρκείας. Τα παιδιά, εκτός από τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης, χρειάζονται και παιχνίδια, όπως χρειάζονται και βιβλία. Τα παιδιά, όπως κάθε παιδί, για να μεγαλώσει όμορφα, χρειάζεται και το παιχνίδι του και τα βιβλία του και τα παπούτσια του και τα ρούχα του. Ο κόσμος κινητοποιείται και μας φέρνει, όπως και κάποιες εταιρείες, χορηγοί μας, που τους ευχαριστούμε πολύ. Ωστόσο, είναι τέτοιες ημέρες και τόσες οι ανάγκες που καλύπτουμε στη Βόρεια Ελλάδα, που έχουμε περισσότερη ανάγκη από ποτέ να μπορέσουμε να μαζέψουμε και να συγκεντρώσουμε για να προσφέρουμε σε όλους. Οι υπεύθυνοι από το χαμόγελο του παιδιού τηρούν κάθε διακριτικότητα και εμπιστευτικότητα. Έτσι, με τον τρόπο αυτό, οι οικογένειες με τις οποίες συνεργάζονται πηγαίνουν στις εγκαταστάσεις του χαμόγελου του παιδιού στην Ξηροκρίνη και προμηθεύονται τα απαραίτητα αγαθά. Έχουμε οικογένειες που είναι καταγεγραμμένες, οικογένειες που δεν μπορούν να στηριχτούν από το κράτος για κάποιο λόγο. Οπότε στηρίζουμε για κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους. Έρχονται από εδώ σε εμάς, κρατώντας το απόρριτο και με αξιοπρέπεια, και στηρίζουμε τη μητέρα, τον πατέρα, τη γιαγιά, τον παππού και το παιδί, το οποίο παιδί εδώ τώρα στις μέρες των εορτών μπορεί να έρθει και να διαλέξει το δικό του παιχνίδι. Ο χώρος όπου γίνεται η συγκέντρωση των τροφίμων και η παραλαβή τους αντίστοιχα, αλλά και όλων των άλλων παιχνιδιών και ρούχων για τα μικρά παιδιά και τους μεγαλύτερους, βρίσκεται στην Ξηροκρίνη. Είναι αυτές οι βασικές και πάγιες ανάγκες που χρειαζόμαστε κάθε μήνα, οπότε δεν περιοριζόμαστε στο χρόνο. Βρισκόμαστε Εμμανουήλ Χρυσολορά στον αριθμό 4 πίσω από το σταθμό των τρένων, είναι περιοχή Ξηροκρίνη. Το τηλέφωνο μας είναι 231 0535 629.
Όποιος πολίτης θέλει και ενδιαφέρεται μπορεί να μας καλέσει και να εξυπηρετήσουμε. Είναι ευχής έργων πάντως ότι είναι εκατοντάδες οι συμπολίτες μας που κάθε χρόνο και όχι μόνο στην γιορτινή περίοδο των Χριστουγέννων αλλά σε όλη τη διάρκεια του έτους ευαισθητοποιούνται και βοηθούν τον οργανισμό το Χαμόγελο του Παιδιού να συγκεντρώσει αυτά τα αγαθά. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας την Δευτέρα στις 5:30. Μέχρι τότε, καλό απόγευμα σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο.